Σε ένα Σοφιάνα μου, πώς θεωρείς ότι θα σου αλλάξει τη ζωή το Survivor και πώς ελπίζεις ότι θα την αλλάξει τη ζωή? Τι το ιδανικό για σένα. Ειλικρινά δεν το έχω σκεφτεί. Μου έχουν πει διάφοροι ότι θα σκεφτώσουν να μπει στην τηλεόραση, να κάνεις κάτι. Το πρώτο που λένε σε ωραίες παρουσίες. Ναι, εύκολο. Ναι. Το εύκολο. Αυτό μου το έχουν πει. Δεν το έχω σκεφτεί. Αγαπώ πάρα πολύ τη δουλειά μου. Μου αρέσει η φυσικοθεραπεία. Ήμουν σε ένα ιατρείο πάρα πολλά χρόνια που είμαι πολύ δεμένη συναισθηματικά στον κύριο Αντώνη. Γεια σας, κύριε Αντώνη. Ποιος είναι ο Αντώνης, γιατί είμαι και ζηλιάρης εγώ. Δεν ασχολίασες όμως. Μα θυμήθηκες, δεν μας έχεις απευθύνει το λόγο τόση ώρα. Με δίπλα σου δεν έχεις ρίξει ένα βλέμμα. Για σχολίασέ μας. Γιατί ντρέπεται και γιατί το βλέπει η Άννα. Τον κομπλάρο. Καθόλου. Όχι, γιατί όταν δεν είστε μπροστά, αρχίζει και λέει «Α, για τους παίκτες του reality που κάτι την είδανε και θέλουν να κάνουν τηλεόραση». Και τώρα μπροστά σου δεν τα λέει, κατάλαβες. Είστε και μπροστά μου. Τέτοιος είσαι, κολοτούμπας. Πώς και τα λες σε μπροστά. Μπιφτέκας. Μπιφτέκας ο Σαρόβας. Έλα το μπιφτέκι. Θα σου τα πω κάτι δία. Ωχ, γέραντα. Νομίζεις. Έχει τη Σοφιάνα δίπλα, κατάπια τη γλώσσα του. Πρώτη φορά σε βλέπω. Μη σε ξανακούσω να κατηγορήσω να πει για παίκτη reality. Το λέω. Θα σου θυμίζω τη Σοφιάνα. Δεν τα είπαμε, πες μας τη γνώμη σου. Ποια, για το, πάνω σε τι. Για της το ότι ένα κορίτσι βγήκε από τον Άγιο Δομήνικο, ναι, δεν έχει επαφή με την τηλεόραση, δεν έγινε πρόταση. Για πες. Εγώ θα της έλεγα και στον κάθε ένα παίχτη, γιατί προσγειώνονται ανώμαλα που λέγαμε και χθες. Νομίζετε ότι μπαίνετε σε μια διαδικασία που άλλαξε η ζωή σας, ενώ δεν έχει αλλάξει. Σίγουρα. Γιατί είναι, αυτό είναι κάτι που ξεφουσκώνει και τελειώνει. Ή θα επικεντρωθείς στη δουλειά σου ή θα αλλάξεις πορεία εντελώς και θα το κυνηγείς, κάνει ό,τι θες. Έχεις όλα τα φόντα. Τι να σου πω. Αστρογγυλεύεις πάλι. Έλα, είπε τώρα και αυτός. Διάγγελμα τσακατσούκα. Μόνο το άγαλμα του αχιλλέα από δίπλα. Στα φάρσαλα κι εσύ, στα φάρσαλα. Να ένα θέμα. Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Όσες θέλεις. Ποιον παίκτη από το φετινό Survivor θεωρείτε τον πιο αληθινό, τον πιο αυθεντικό? Κανέναν. Το Λιανό. Αυθεντικό λες. Ναι. Πρόσεχε τώρα, εμείς δεν χαρακτηρίζουμε ανθρώπους. Όχι, όχι. Όχι, συμπεριφορά για το παιχνίδι, παιδιά, για το παιχνίδι. Έχετε δει πολύ υποψιασμένοι όλοι πια. Στέλλα, είναι ένα γλυκό πλάσμα που μέχρι τώρα έχει έτσι δώσει πολύ καλά δείγματα γραφής. Και ο Ρουβάς δεν ήταν. Σωστό. Η Στέλλα είναι ένα. Δείχνει, βέβαια, πρόσεχε να δει ποιο είναι το κακό, ότι δεν έχει εκτεθεί τόσο όσο έχουν εκτεθεί τα παιδιά που είναι από την αρχή. Γιατί θεωρώ ότι παραπάνω παραμονή. Η Μέη είναι φανταστικό παιδί. Η Μέη είναι φανταστικό παιδί. Ο Απόστολος είχε βγάλει μια πολύ ωραία εικόνα προς εμένα. Με στεναχώρησε κάτι για παιδιά και θέλω να το πω. Δεν είδα ένα ποστάρισμα του αδερφού του να τον στηρίξει. Μόνο όταν έφυγε. Αυτό το είδα κι εγώ. Και με στεναχώρησε πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ ότι είναι για λόγους προστασίας, παιδιά. Για να μην φανεί ότι έχει αβάντα από το Σάκη. Βέβαια, και αυτό. Και αν έχει αβάντα από το Σάκη, ο αδερφός σου. Γιατί μονίμως λέμε, γιατί τα παιδιά των διασύμων και τα αδέρφια των διασύμων. Είναι αδερφός σου, είναι άμα δεν έχει στηρίξει. Τώρα το λέμε σοβαρά, ρε Αφροδίτη. Εγώ το πιστεύω, παιδιά, ότι πολλοί άνθρωποι. Είναι ο αδερφός σου μέσα. Δηλαδή θα έμπαινε ο αδερφός μου μέσα και εγώ θα έκανα τον Κινέζο και θα έκανα ποστάρισμα όταν έφυγε. Δηλαδή να κάνει τι, ρε φίλε. Θα έλεγα τα καλύτερα. Εσύ τι περίμενες από το Ρουβά να βγει και να πει ψηφίστε τον αδερφό μου? Όχι, αλλά άμα είμαι αδερφός του Απόστολου και έβλεπα το χαρακτήρα γιατί? Τον ωραίο που ξεδιπλώνει. Ναι, αν το έκανα, μέσα... ξέρεις τι θα έλεγες μετά. Εντάξει τώρα, βγήκε και ο Ρουβάς για να πουσάρει τον αδερφό μα του. Μα θα το έλεγα μία άλλη. Εγώ λοιπόν λέω και το καταθέτω εδώ ότι με ενόχλησε που δεν είδα ούτε ένα ποστάρισμα εμένα του Σάκη για τον αδερφό του. Και εμένα μου άρεσε. Εγώ θα συνταχτώ με τον Γρηγόρη. Παλή, διότι να σας πω, όχι, δεν, ξέρεις πολλές φορές ότι διαφωνώ με όλους και με όλα, έτσι, όταν έχω τη δική μου γνώμη, δόξα τω Θεώ, και δεν διστάζω να τη λέω και δημόσια. Δεν βγήκε ο Δάντης και τον κατακρεουργήσανε τον άνθρωπο. Είναι καλά, είναι το ίδιο πράγμα, μωρέ. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Να έχουμε τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά. Τι λες τώρα. Είναι, λέει, σαν τα παιδιά των τραγουδιστών, γιατί ποιον πατέρα τραγουδιστή που έχει γιο τραγουδιστή, δεν έχει βγει μπροστά να τον στηρίξει. Με δουλεύεις, μωρέ. Μην αυταπατάστε. Τι είναι η καριέρα του? Του Απόστολου, το Survivor, για να βγει ο αδερφός να τον στηρίξει. Μπήκε μέσα. Προφανώς μπήκε σε ένα παιχνίδι. Μπήκε να μέσα. Είναι εκεί, συγγνώμη. Για κάποιο λόγο μπήκε. Μπήκε μέσα να το πάει μέχρι το τέλος, ενδεχομένως και για το έπαθλο. Και καλά έκανε και μαγιά του γιατί ήταν αξιοπρεπέστατος. Εγώ θα περίμενα να βγει να πει μια καλή κουβέντα ο αδερφός του. Εγώ, τέλεια, αν έβγαινε ο Ρουβάς και έλεγε στηρίξτε τον αδερφό μου, θα τον θεωρούσα. Δεν είπα να στηρίξει. Είπα να πει αυτό. Τι χειρότερο. Είπα να πει. Άρα πώς θα το στηρίξει? Τι σου έλειψε δηλαδή? Υπάρχουν χίλια πράγματα που μπορεί να γράψεις για τον αδερφό σου. Όπως τι? Όπως για παράδειγμα, τον θαυμάζω για την αγωνιστικότητα που βλέπω μέσα τον Απόστολο. Τι είναι αυτή η παπαριά τώρα που λέμε όλη τώρα? Δεν με ρώτησες. Έλα ρε φίλε. Δεν με ρώτησες. Αυτά είναι τα μηνύματα εκεί που μαζευόταν οι άνθρωποι και λέγανε όλοι σε βλέπουμε και σε θαυμάζουμε. Copy-paste. Δεν με ρώτησες. Μας κάνεις περήφανος για το ήθος σου και το χαρακτήρα σου. Δεν μας παρατάτε να πούμε. Δηλαδή για το Δάντη που είπε για την κοπέλα του την Ασημίνα. Καλά έκανε. Πιο λογικό το βρίσκω. Για, το, για δηλαδή, την καψούρα σου. Δηλαδή στα μηνύματα επικοινωνίας που περιμένεις να ακούσεις κάτι από την οικογένειά σου. Δεν θα ήταν αυτονόητο
να είναι σε ένα από αυτά ο Σάκης. Μπορώ να πω κάτι. Λέγω. Ναι, ναι, Γοργόνα μου. Εγώ δεν είμαι ούτε υπέρ αυτού που ισχυρίζεις εσύ, ούτε του Δημήτρη. Αλλά... Ούτε του Δημήτρη, δεν μ' άρεσε αυτό. Δεν αρχίσαμε ωραία, αλλά για λέγε. Αυτά θα τα έχουμε. Ναι, εντάξει, αγάπη. Δεν θα συμφωνώ πάντα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν... Άννα, κάτσε, Άννα, μήνυμα. Συνήθως, συνήθως. Δεν θα έρθει στο θέατρο σήμερα. Δεν ξέρω γενικότερα πώς κινείται στα social media ο Σάκης, οπότε δεν μπορώ να πάρω θέση γι' αυτό. Αλλά επειδή ο κόσμος πάντα θα λέει, ούτως ή άλλως και μόνο που υπήρχε ως παίκτης μέσα στο παιχνίδι ο Απόστολος, έλεγαν ότι είναι από πίσω ένα Σάκης που όταν βγει προτιθόμενος θα ψηφίζει, θα δίνει λεφτά. Θα έλεγε όπως και να έχει. Πώς θα βγει λοιπόν ο Ρουβάς που είναι νούμερο ένα καλλιτέχνη στην αλλά Ελλάδα. Αλλά αν γενικότερα ανεβάζει πράγματα ο Σάκης. Να μου πείτε κάτι που έχω εντελώς αντίθετη άποψη. Εντάξει, όχι, λέω, εγώ δεν είμαι κατά αυτό που λες. Δηλαδή για τον αδερφό σου μπορεί να είσαι ο νούμερο ένα στάρ. Αλλά ο αδερφός είναι αδερφός. Δηλαδή, όταν έχει μια ανάγκη, ρε παιδιά, συνέλθετε. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα, Δημήτρη. Εσύ πιστεύεις ότι μπήκε μέσα και ήθελε να φύγει, δηλαδή. Όχι, μπήκε μέσα να το φτάσει μέχρι τέλους. Άρα η ανάγκη του ήταν να πάει μέχρι τέλους. Μόνο τι είναι, μωρό, να τον προστατεύσει. Η ανάγκη του ήταν να πάει μέχρι τέλους. Αλλά δεν πήγε.